εκτός από την εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται σε όρους υψηλής τεχνολογίας, το πανεπιστήμιο μας μπορεί να δώσει και άλλα πράγματα που προς το παρόν δεν τα αντλεί το τοπικό περιβάλλον. Είσαστε άνθρωποι που ζείτε μέσα σε χώρους που υπάρχει αγροτική παραγωγή. Πες ότι έχεις ένα κήπο μεγάλο. Το μόνο που σε νοιάζει να το ποτίζεις, να έχεις ποτιστήρι αυτόματο. Δεν σε νοιάζει να κάνουν τα επιμέρους δεντράκια. Δεν φροντίζεις δέντρο επιμέρους. Είδα ότι οι πολύ ωραίες ιδέες από όλους τους ομιλητές είχαν ένα χαρακτήρα, ας το πούμε, συνολικό, μάκρο. Άντε να φτιάξουμε και άλλες υλικές υποδομές. Υλικές υποδομές σίγουρα χρειάζεται η Ανατολική Περιφέρεια. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ζήτημα είναι μονάχα υλικές υποδομές χρειάζονται. Και για να σας απαντήσω. Εγώ ερευνώ εδώ και κάμποσα χρόνια μέσα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης με την ομάδα μου την επιχειρηματικότητα που υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τι της λείπει, της ίδιας επιχειρηματικότητας, του δέντρου δηλαδή, όχι τόσο του δάσους και των μηχανισμών ποτίσματος. Τι διαπιστώνουμε μέσα από έρευνα, την οποία μάλιστα την έχουμε δημοσιεύσει και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διαπιστώνουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει σημαντική δυσκολία, πρώτα απ' όλα, στο να χαράξει μια αποτελεσματική στρατηγική. Στηρίζεται πιο πολύ στο ένστικτο και στη διέστηση και όχι σε μηχανισμούς που θα την οδηγήσουν να κάνει ένα business plan που λέμε, ένα επιχειρηματικό σχέδιο συστηματικό. Δεύτερο, ένα πολύ μεγάλο μέρος των μικρομεσών επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους, μηχανικό εμπόριο, εστίαση, έχει μεγάλη δυσκολία να αφομοιώσει τεχνολογία που ήδη υπάρχει. Παρότι υπάρχει εξυπνάδα, δεν υπάρχει μια συνοχή και μια συνέχεια. Δυσκολεύεται η τυπική επιχείρηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να χρησιμοποιήσει σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. Όχι high-tech που περιέγραψε ο συνάδελφος, αλλά πράγματα τα οποία είναι εργαλεία και όπλα κάθε τυπικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, έχει ανάγκη αναβάθμισης των μηχανισμών διαχείρισης που έχει, του management που λέμε. Και εδώ πέρα σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο παρότι είναι σχετικά υψηλού επίπεδου συγκριτικά σε όρους μόρφωσης και μάλιστα ένα σημαντικό ποσοστό από ό,τι δείχνει η έρευνά μας με κατόχους πανεπιστημιακών διπλωμάτων, παρόλα αυτά οι μηχανισμοί διοίκησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο μεγάλο μέρος, στο συντριπτικά μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων αυτής της περιοχής είναι σχετικά οπισθοδρομικοί. Νόημα. Το ίδιο το κύτταρο, εγώ εκτιμώ ότι χρειάζεται ενίσχυση. Το ίδιο το κύτταρο του οργανισμού που λέγεται Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πρέπει να ενισχυθεί. Δεν είναι μονάχα να βρούμε συγκεκριμένες κλαδικές πολιτικές, να ενισχύσουμε τον τομέα του τουρισμού ή ξεχωριστά τον τομέα τον αγροτικό, αλλά πρέπει να βρούμε μηχανισμούς που όλες τις επιχειρήσεις σε αυτό το επιχειρηματικό οικοσύστημα να τις ενισχύσουμε από μέσα τους. Πώς? Με εκπαίδευση και κατάρτιση. Εγώ και η ομάδα μου έχουμε προτείνει στη διεθνή κοινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με την περιφερειακή και την τοπική ανάπτυξη αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε τοπικά Ινστιτούτα Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που στην ουσία προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε αυτό που είπε προλίγου και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαυρίδης. Πώς μπορούν να συνδυάσουν και να συντονίσουν μηχανισμούς που ήδη υφίστανται, ΟΑΕΔ, επαγγελματικά επιμελητήρια, περιφερειακές οργανώσεις των τραπεζών, σε ένα κοινό κέντρο. Να φτιάξουν δηλαδή ένα hub που να ενοποιούν όλες αυτές τις δράσεις και να αποτελούν one stop υπηρεσία για κάθε επιχειρηματία, άνεργο, για όλους τους ανθρώπους που μαζί λειτουργούν μέσα σε ένα τοπικό περιβάλλον. Και κάθε μία περιφέρεια της Ελλάδας να έχει ένα τέτοιο μηχανισμό που να τα συνθέτει όλα. Προσέξτε, δεν μιλώ για καμιά πυραμίδα του Χιώπα, δεν μιλώ για καμιά γραφειοκρατική οργάνωση τεράστια, με υφιστάμενο δυναμικό. Φανταστείτε κάτι σαν τα ΚΕΠ των πολιτών, ένα ΚΕΠ επιχειρηματικότητας που να συνδυάζει τους μηχανισμούς εκπαίδευσης, τους μηχανισμούς παραγωγής, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, δημιουργώντας μία ειδική περίπτωση
δεν ξέρω κατά πόσο έχετε ακούσει την έκφραση αυτή, μια νέα λογική τριπλού έλικα, έτσι όπως το λέμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Εστιασμένη όμως στην τοπικότητα και εστιασμένη ειδικά σε περιπτώσεις λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να είναι η ενίσχυση. Να μην βλέπουμε μονάχα την ομορφιά, τη φυσική και το κάλλος. Αγαπητοί μου, πιο εξελιγμένες και προχωρημένες οικονομίες του πλανήτη και κοινωνικά συστήματα δεν είναι αυτά τα οποία είναι ευνοημένα σε όρους φυσικού κάλλους και πόρων. Είναι χώρες οι οποίες τους λείπουν και οι φυσικοί πόροι και το κάλλος, αλλά έχουν μυαλό. Εκεί πρέπει βλέπε κεντρική, δυτική, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν φυτρώνει τίποτα εκεί. Ελβετία, Ιαπωνία, χώρες οι οποίες είναι στερημένες από καλονή και από ορυκτό πλούτο και από. Κύριε Βλάδο, είναι άνθρωποι με μυαλό και σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε. Δεν ξέρω.